την ανάγκη δημιουργία σχεδίου κάλυψης εξόδων διατροφής, διαμονής αλλά και μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της ΕΔΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Αποστόλου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι και εγώ, είναι η πρώτη φορά που είμαι προσκεκλημένος, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε τις ανάγκες ενός ασθενούς λόγω και της εμπλοκής σας στο Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα που αφορά την κάλυψη εξόδων διατροφής και διαμονής ασθενών που στέλνουμε στο εξωτερικό, κύριε Αποστόλου? Κύριε Μαρκαντώνη, έχετε δίκιο ότι μέσα από την διαδρομή μου από το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου, το οποίο ουσιαστικά σκοπό έχει τη στήριξη ασθενών για να καλύψουν τα έξοδα που δεν καλύπτει η πολιτεία, δηλαδή τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής του ασθενή και του συνοδού του, όταν κριθεί ότι πρέπει ο ασθενής να μεταβεί στο εξωτερικό. Με την εκλογή μου σαν βουλευτής, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου πλέον να προσπαθώ να χαράζω και πολιτικές προς την κατεύθυνση που κρίνω εγώ ωφέλιμη. Με αυτή την λογική, μετά την εκλογή μου, είχα κάνει διάφορες συναντήσεις και με το κίνημα των οργανωμένων ασθενών, με το Υπουργείο Υγείας κτλ. Και συνοψίζοντας την επιστολή την οποία έχω στείλει πριν μερικές εβδομάδες στον Υπουργό Υγείας, στην ανάγκη δηλαδή δημιουργίας ενός σχεδίου, το οποίο θα καλύπτει τα έξοδα του ασθενή και του ή των συνοδών του, εκεί που κρίνεται αναγκαίο από το Υπουργείο Υγείας, για να μπορέσει μια οικογένεια όταν χρειαστεί να μεταβεί στο εξωτερικό να μην επιφορτίζεται με αυτό το δυσβάσταχτο ποσό. Είναι αλήθεια, κύριε Αποστόλου, ότι πολλές φορές η μετάβαση στο εξωτερικό ενός ασθενή δεν γίνεται γιατί προφανώς ο ίδιος δεν μπορεί να επομιστεί αυτό το ποσό, ούτε και η οικογένειά του, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πληρώνει αυτά τα έξοδα, έτσι? Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει πολλή ανθρωπιά και πολλή αλληλεγγύη στην Κύπρο, όταν υπάρχουν αδυναμίες από την οικογένεια να λάβει αυτά τα έξοδα, πολλοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές πρωτοβουλίες κτλ. Καταφέρνουν και στηρίζουν αυτές τις οικογένειες. Αλλά εγώ αυτό που λέω, κύριε Μαρκαντώνη, είναι ότι πρέπει να μεταβούμε από το κράτος φιλανθρωπίας στο κράτος πρόνοιας. Σωστό. Προφανώς, σε κανένα κράτος του κόσμου δεν υπάρχουν ιδανικά κράτη. Πάντα θα χρειάζεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, η στήριξη, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Αλλά για ένα τόσο σημαντικό θέμα, θεωρώ ότι ορίμασε πλέον η συζήτηση έτσι ώστε η πολιτεία να αναλαμβάνει αυτά τα έξοδα. Και θέλω εδώ να πω, κύριε Μαρκαντώνη, ότι δεν είναι ευθύνη των ασθενών, που δεν είναι επιλογή των ασθενών να μεταβούν στο εξωτερικό. Είναι η παραδοχή της πολιτείας ότι δεν μπορεί να τους πάρει νοσηλευτήρια για εξειδικευμένες ιατρικές ανάγκες. Γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι πρέπει η πολιτεία παράλληλα με τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα να αναλάβει και αυτά τα έξοδα που σε κάθε περίπτωση δεν μιλούμε για τεράστιο ποσό, κύριε Μαρκαντώνη. Άρα μπορεί να επομιστεί, θα λέγατε, το κράτος αυτά τα ποσά? Θέλω να σας πω ότι το 2019 υπήρχε μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου που καλούσε τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας Πρόνοιας να σχεδιάσουν ένα τέτοιο σχέδιο και να κοστολογηθεί. Η ενημέρωση που έχω από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα των ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, είναι ότι ένα τέτοιο σχέδιο περίπου κοστολογείται γύρω στα 4 εκατομμύρια το χρόνο. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι για την ανθρώπινη ζωή. Για την ανθρώπινη ζωή και για την στήριξη αυτών των οικογενειών. Γιατί πολλές φορές, κύριε Μαρκαντώνη, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας ασθενής μεταβαίνει στο εξωτερικό και μεταβαίνει μαζί του ένα συγγενικό του πρόσωπο, η μητέρα του, ο πατέρας του ή και οι δύο, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αφήσουν τις δουλειές τους, να αφήσουν μια ολόκληρη οικογένεια πίσω για να στηρίξουν τον άνθρωπό τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα έξοδα αυτά είναι τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από την ασθένεια αυτή του αγαπημένου του προσώπου, είναι δυσβάχτευτα. Θεωρώ ότι η πολιτεία αυτό το κομμάτι νομίζω μπορεί να το καλύψει. Άρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, με βάση την εισήγησή σας, ένα τέτοιο σχέδιο, ποια ακριβώς έξοδα θα πρέπει να καλύπτει? Κοιτάξτε, όταν καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η έγκριση του Υπουργείου Υγείας ότι ο ασθενής χρειάζεται να μεταβεί στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει αναλόγως των αναγκών και αναλόγως της πόλης που επιλέγει το Υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να μεταβεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος ζωής από πόλη σε πόλη είναι διαφορετικό. Οπότε θα πρέπει να προσμετράτε το κόστος της πόλης στο εξωτερικό που θα αποσταλεί ο ασθενής. Αν χρειάζεται
συνοδό, ένα ή δύο συνοδούς. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ένας συνοδός συνοδεύει τον ασθενή. Και θα πρέπει μετά να δούμε τη διάρκεια της διαμονής και τι χρειάζεται ο ασθενής και ο συνοδός του από πλευράς διαμονής, μεταβίβασης και διατροφής. Μάλιστα. Έχετε πάρει καθόλου εκ πρώτης απάντηση από το Υπουργείο ή είστε στην αναμονή? Γνωρίζω ότι υπάρχει καταρχήν η αντίληψη ότι αυτή η ανάγκη θα πρέπει κάποια στιγμή να καλυφθεί. Γνωρίζω την ευαισθησία τόσο του κύριου Χατζιπαντέλα και της κυρίας Εμιλιανίδου και της νέας υφυπουργού πρόνοιας της κυρίας Ανθούση. Φυσικά πάντα και όλα έχουν να κάνουν σχέση με το οικονομικό. Είμαι αισιόδοξος ότι εντός του 2022 ίσως βρούμε μια θετική κατάληξη σε αυτό το κομμάτι, γιατί οφείλω να σας πω ότι και η επιστολή την οποία έχω στείλει στηρίζεται και συνυπογράφεται και από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Και νομίζω, είμαι βέβαιος ότι κανένας πολιτικός και κανένα κόμμα δεν πρόκειται να αναντιωθεί σε αυτή την ρύθμιση, αν και εφόσον γίνει. Μάλιστα. Και μιας και σας έχουμε εδώ, όπως είχα πει και στην αρχή, έχετε εμπλοκή στο Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο σημαντική είναι, ειδικά για τους ασθενείς με καρκίνο, η εφαρμογή επιτέλους εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανακοινήσαμε και συζητήσαμε στην Βουλή την Πέμπτη. Mm-hmm. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η τέως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο, κυρία Κυριακίδου, έχει αναλάβει άλλα καθήκοντα εδώ και λίγα χρόνια. Είναι μια στρατηγική η οποία εκπονήθηκε από την κυρία Κυριακίδου και την ομάδα της και δημοσιεύτηκε το 2019. Δυστυχώς, λόγω του διορισμού της κυρίας Κυριακίδου αλλά και της πανδημίας που μας άλλαξε τη ζωή μας σε πολλά σημεία, ειδικότερα στο θέμα της υγείας, λίγα από αυτά είχαν εφαρμοστεί. Θεώρησα χρήσιμο να ζητήσω από τον Υπουργό Υγείας το καλοκαίρι να εξετάσει τον επαναδιορισμό της Επιτροπής. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Υπουργός έχει διορίσει ένα εξαιρετικό ογκολόγο, τον Δόκτωρ Δράκο, στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής. Ο κύριος Δράκος με τη σειρά του έχει διορίσει τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Την προηγούμενη Πέμπτη στην Επιτροπή Υγείας είχαμε την πρώτη συνάντηση mm-hmm. με την νέα Επιτροπή. Αυτό το οποίο αναμένουμε να κάνει η νέα Επιτροπή, για να τους έχουμε πάλι στην Βουλή τον Φεβράριο, τον Μάρτη, είναι να γίνει επικαιροποίηση και επιτέλους να μπουν χρονοδιαγράμμα για να εφαρμόσουμε. Είναι τα θέματα, όπως πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη δημιουργία του Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου, την νομοθεσία την οποία αναμένουμε για την ανακουφιστική φροντίδα, την ανάγκη για ενοποίηση των ογκολογικών υπηρεσιών μετά και την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, την δημιουργία μονάδων καθημερινής φροντίδας και στις υπόλοιπες επαρχίες που δεν υπάρχουν. Αλλά οφείλω να πω, κύριε Μαρκαντώνη, εδώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί στην Κύπρο, γιατί στο κομμάτι της ογκολογίας έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικά κέντρα και οι καρκινοπαθείς και οι οικογένειες τους λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και στήριξης από τους συνδέσμους καρκινοπαθών. Μάλιστα. Αλλά η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής αντιλαμβάνεσαι ότι θα μας πάρει ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και αναμένουμε τις ενέργειες σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.